Ο Γιάννης ζητάει και τα αρέσει. Νιώθουμε ανησυχία, αγωνία, γιατί δεν πάμε να είναι ένα γεγονός που συμβαίνει στο σχολείο. Ό,τι τραγικά συνέβη στο Λασίθι, εμείς το έχουμε προλάβει, το σχεδιάζαμε, το βλέπαμε να έρχεται. 30 εκπαιδευτικοί του 11ου Γυμνασίου στο Ηράκλειο δοκιμάζονται βιωματικά στη διαχείριση ενός δραματικού περιστατικού, όπως η κατάρρευση της ανήλικης μαθήτριας σε λύκειο του Αγίου Νικολάου. Πώς νιώθεις? Μπορεί να φωνάξω τη μάνα μου, αυτή θα την πείσω. Οι καθηγητές δοκιμάζονται σε όλους τους ρόλους, εκείνον του μαθητή χρήστη, του εκπαιδευτικού αλλά και του γονέα, με στόχο να μπορούν να αντιληφθούν όλες τις διαστάσεις της δραματικής αποκάλυψης ότι ένα παιδί εντοπίζεται να κάνει χρήση ναρκωτικών στην αυλή του σχολείου. Πάμε τώρα στους γονείς, Γιάννη. Το μεγάλωσα με τόση αγάπη, τόση φροντίδα, το ξέρω καλά το παιδί μου, είναι καλό. Δεν μπορεί να έχει πληροφθήματα. Το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης που έχει καταρτήσει σε ανύποπτο χρόνο η Μονάδα Συμβουλευτικής Εφήβων του ΚΕΘΕΑ Αριάθνη σε συνεργασία με την 4η Τοπική Μονάδα Υγείας και τη Διεύθυνση του 11ου Γυμνασίου βασίζεται σε δύο σημαντικές παραδοχές. Αφενός ότι το πρόβλημα της χρήσης ουσιών από εφήβους οξύνεται καθημερινά, αφετέρου ότι μέχρι τώρα προσπάθειες πρόληψης και ενημέρωσης των παιδιών δεν έχουν επιτύχει το σκοπό τους. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους περιστατικά σε εμάς είναι σχεδόν καθημερινά. Προκαλούν εστερητικό σύνδρομο, μεγάλες κρίσεις άγχους, αϊπνία, τρέμουν τα χέρια τους, έχουν τρόμο στα χέρια, στα πόδια και μακροχρόνια μπορούν να προκαλέσουν και πνευμονική νόσο παρόμοια με αυτού του καπνιστού και να εξασθενήσουν ακόμα και οι νοητικές τους λειτουργίες. Είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης που γίνεται στο σχολείο μας. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο και θα συνεχιστεί μέχρι και τον Ιούνιο. Θα είναι δηλαδή μια δράση που θα έχει διάρκεια. Αυτό μας ενδιαφέρει. Για να δούμε και τα αποτελέσματά της. Με σκοπό την πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Την ώρα που η υπόλοιπη σχολική κοινότητα τελούσε σε αργία για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, οι καθηγητές του 11ου Γυμνασίου με την καθοδήγηση ειδικευμένων προσωπικού του ΚΕΘΕΑ επέλεξαν να εμβαθύνουν στο θέμα της αντιμετώπισης και στήριξης του έφηβου χρήστη ουσιών, αλλάζοντας ρόλους. Είναι ευαισθητοποιημένοι και αυτό και βρίσκονται όλοι εδώ. Και χτες ήταν εδώ μετά το πέρας των μαθημάτων και σήμερα, που όπως και εσείς είπατε θα μπορούσαν να είχαν πάει στο σπίτι τους, είναι εδώ και επιμορφώνονται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το ΚΕΘΕΑ γι' αυτό. Το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης ξεκίνησε στην έναρξη της σχολικής χρονιάς και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Περιλαμβάνει όλα τα στάδια της ενημέρωσης καθηγητών, μαθητών και γονέων σε συναντήσεις που πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα. Δεν θέλουμε να γίνει μόνο σε μαθητές ή μόνο σε καθηγητές, για να γίνει γενικότερα στην σχολική κοινότητα και γι' αυτό θα γίνουν και σχολές γονέων, που, για να είναι και γονείς και καθηγητές και μαθητές όλοι μαζί. Το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών και των καθηγητών παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του κέντρου και το σύνολο του έργου τους βρίσκονται στον αέρα εξαιτίας της κατάργησης του αυτοδιοίκητου του οργανισμού. Θα είμαστε εδώ στο καθήκον για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και πάνω απ' όλα να προλάβουμε μια κατάσταση.